centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Μια εκπαίδευση, κύριε Πουτσιάδη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Νατζούλη. Καλημέρα στους ακροατές σας. Θέλω πρώτα-πρώτα να μας διευκρινίσετε τι είναι αυτό που συμβαίνει αυτήν την εποχή και γιατί οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας κυριολεκτικά είναι στα κάγκελα με αυτά που εφαρμόζονται, με τις πιέσεις που ασκούνται στους εκπαιδευτικούς και στα σχολεία να στείλουν τις καταστάσεις με τα παιδιά. Και όντως, τα λέω όλα μαζί και απαντήστε συνολικά, και όντως ένας γονέας αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ξέρει πού θα είναι το παιδί του χρόνου. Όχι όλοι οι γονείς, δεν αφορά όλους τους γονείς αυτό το μέτρο, αφορά τους γονείς που εγγράφουν για πρώτη φορά τα παιδιά τους. Μάλιστα. Είτε στον υπηαγωγείο, είτε στην πρώτη δημοτικού. Είτε στην πρώτη δημοτικού. Ναι, το διευκρινίσαμε ότι αυτούς αφορά κυρίως. Δεν αφορά τους υπολείπους. Άρα λοιπόν τι γίνεται εδώ? Δεν γίνεται κάτι διαφορετικό από αυτό που επιβάλλει το νομοσχέδιο που πρόσφατα ψηφίστηκε, υποστηρίζεται από την κυβέρνηση, υποστηρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, υποστηρίζεται από την Περιφερειακή Διεύθυνση και είμαστε υποχρεωμένοι να το εφαρμόσουμε. Ναι. Αυτό. Εσείς πιστεύετε, τώρα είναι και η θέση σας τέτοια, αλλά εσείς πιστεύετε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση όλο αυτό? Τώρα θα κάνουμε κριτική επί των αποφάσεων του Υπουργείου Παιδείας. Δεν επιτρέπεται αυτό. Εσείς καλείστε όμως να εφαρμόσετε αυτήν την... Λογικό. Εμείς είμαστε υπάλληλοι οι οποίοι καλούνται να εφαρμόσουν μια ψηφισμένη διάταξη που... Δηλαδή λέτε ότι στη θέση σας, αν ήταν ο κύριος Δέλλα στη θέση σας, αν ήταν η κυρία Μαλέα... Δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα διαφορετικό. Θα έκαναν το ίδιο που κάνετε κι εσείς? Απόλυτα. Απόλυτα. Ρωτήστε τους ίδιους να σας το επιβεβαιώσουν αν θέλετε, αλλά εγώ ξέρω ότι όποιος λειτουργεί νόμιμα και συνειδητά ηθικά θα μπορούσε να πω ότι θα έκανε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Τώρα, τι μπορείτε να πείτε σε αυτό? Δεν ξέρω αν έχετε κάποιο σχόλιο πάντως, γιατί εδώ μιλάμε. Το θέμα χθες από τον κύριο Δέλλα πήγε και πολιτικά. Μίλησε... Κοιτάξτε να σας πω, ο κύριος Δέλλας είναι γνωστός εδώ και πολλά χρόνια ότι αντιδρά εύκολα, ας πούμε, σε κάποιες εφαρμογές διατάξεων ψηφισμένων, ας πούμε, εγκυκλίων και λοιπά νομοσχεδίων. Έχει την τάση αυτή γιατί φέρεται συνδικαλιστικά, γιατί είναι ο αιρετός του κλάδου, τον δικαιολογούμε απόλυτα. Γιατί και εσείς το ίδιο θα κάνατε αν ήσταν Δέλλας? Εγώ να το πάω αντίστροφα τώρα. Όχι, δεν νομίζω ότι θα έκανα τα ίδια πράγματα. Ο καθένας λειτουργεί με έναν τρόπο του. Εκεί είναι μια συμπεριφορά η οποία απεικονίζεται σε υποχρεώσεις ή σε δεσμεύσεις απέναντι σε ένα συνδικαλιστικό όργανο το οποίο εκπροσωπεί και αναλόγως ο καθένας συμπεριφέρεται. Έβαλε όμως κάποια ερωτήματα και θα θέλαμε και από εσάς την άποψη. Μερικά από τα ερωτήματα, μερικά από τα ερωτήματα και κάποια υπονοούμενα επίσης άφησε για κάποιες καταγγελίες χθες. Δεν έχω τον χρόνο να τον παρακολουθώ λόγω φόρτου εργασίας. Η διεύθυνση αυτό το διάστημα. Άφησε και κάποια υπονοούμενα και για κάποιες καταγγελίες και αυθαιρεσίες. Μπορεί να έχει αφήσει, αλλά δεν τις ξέρω. Αν θέλετε. Θα σα τα πω, θα σα τα πω τώρα. Θυμίστε μου κάτι για να μπορέσω να τοποθετηθώ. Ρωτάει λοιπόν αν τα στοιχεία των εγγραφών στα νηπιαγωγεία για τα οποία με το νέο νόμο εμπλέκεται και η περιφέρεια ήταν γνωστά από τις 30 Μαΐου. Από τις 30 Μαΐου τα στοιχεία τα οποία είχαν ήταν γνωστά. Τις γνωστές αιτήσεις των γονέων προς εγγραφή προφανώς ήταν γνωστά. Εκεί λέει λοιπόν ο κύριος Δέλλας. Εκεί λέει λοιπόν ο κύριος Δέλλας και η κυρία Μαλέα. Ναι. Για ποιο λόγο η δική σας διεύθυνση άφησε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα να περάσει ανεκμετάλλευτο και μερικές μέρες πριν ολοκληρωθεί η λειτουργία των σχολείων, προτρέπει, όπως μας είπαν, επί μόνος τους νηπιαγωγούς και τους δασκάλους να αναλάβουν ρόλους ξένους με το αντικείμενο. Οι εκπαιδευτικοί μας είπαν χθες δεν είναι ούτε τοπογράφοι για να μετρήσουν αποστάσεις οικίας και σχολείου, ούτε υπηρεσία διακρύβωσης διεύθυνσης διαμονής της οικογένειας. Να σας πω κάτι, ότι τηρούνται κάποια χρονικά όρια πάνω στα οποία λειτουργούμε, έτσι. Ναι. Ο καθένας έχει το ρόλο του. Τα δημοτικά σχολεία κλείσαν τις εγγραφές συγκεκριμένη ημερομηνία. Από εκεί και πέρα προδιαγράφονταν κάποια τοποθέτηση ή κάποια πρόταση από την πλευρά μας. Το κάναμε έγκαιρα. Δεν παραβιάσαμε κανένα χρονικό περιθώριο.
Είχαμε μια απάντηση από την Περιφερειακή Διεύθυνση, υποχρεούμαστε πάνω σε αυτήν την απάντηση να λειτουργήσουμε. Τα έγγραφα υπάρχουν, όποιος θέλει μπορεί να έρθει να τα δει και βέβαια οι αιρετοί και όποιοι συνδικαλιστικοί φορείς ή πρόσωπα ενδιαφέρονται με μια αίτησή τους έρχονται στη Διεύθυνση και ενημερώνονται πλήρως. Τώρα να λέμε πράγματα τα οποία ερμηνεύονται έτσι ή αλλιώς από προσωπικές τοποθετήσεις ή πολιτικές προεκτάσεις, ναι, δεν νομίζω ότι όχι πολιτικές απλά προεκτάσεις. Εδώ ο κύριος Δέλλας μίλησε για πολιτικούς εκβιασμούς. Δεν ανέδωσε απλά πολιτικές προεκτάσεις. Προσωπική ερμηνεία δεν θέλω να τοποθετηθώ. Για πολιτικούς εκβιασμούς και αυθαιρεσίες, όπως είπε, οι οποίες δεν έχουν θέσει στην εκπαίδευση. Μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αν υπάρχει όμως κάτι το οποίο παραβιάζει το πειθαρχικό δίκαιο των εκπαιδευτικών και δημοσίων υπαλλήλων, οφείλει να δώσει και κάποιες εξηγήσεις. Αναφέρθηκε κάπως. Είπε και ένα παράδειγμα, αλλά κάπως αόριστο, δεν ναι. το συγκεκριμοποίησε. Γι' αυτό ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς είπε ότι. Είπε ότι τον δρόμο για την καταγγελία τέτοιων πολιτικών εκβιασμών έδειξε και μια καταγγελία από μια παράταξη, χωρίς να πει πια. Από ναι. έναν αιρετό, χωρίς να πει επίσης ποιον, ναι. και η οποία καταγγελία επέβαλε συγκεκριμένη διαδικασία, μια προκαταρκτική, και οδήγησε ναι. σε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα ήταν πολλαπλά πιο ωφέλιμο για την εκπαιδευτική κοινότητα της Καστοριάς, αν συνοδευόταν από όλους ή περισσότερους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους. Ναι. Λογικό έτσι όπως το λέει. Απ' την άλλη, όμως, επειδή ο κόσμος έχει και γνώση και νου, φαντάζομαι κρίνει αναλόγως και δεν μπορούμε να ξέρουμε σε τι ακριβώς αναφέρεται ο κύριος Δέλλας, έτσι το είπαμε. Ας μας το διευκρινίσει και ας ζητήσει ας πούμε περισσότερες εξηγήσεις, αν θέλει και δημοσίως, αν θέλει και ιδιωτικός, εγγράφος, προφορικός, όπως θέλει. Είμαστε ανοιχτοί. Είπε πάντως ότι η καταγγελία αυτή δικαιώθηκε σε υπερθετικό βαθμό και δεύτερον το έγγραφο που εστάλει σε εσάς λόγω της εμπιστευτικότητας και βάσης του νόμου δεν καθίστα δυνατή δημοσιοποίησή του. Και γι' αυτό δεν μπορεί να το πει. Ναι, είναι λογικό έτσι πως το λέει και χαίρομαι γιατί επιτέλους λαμβάνει κάποια μέτρα τα οποία λόγω εμπιστευτικότητας δεν επιτρέπονται να δημοσιοποιούνται. Σωστό αυτό που κάνει, εύχομαι έτσι να προχωρήσουμε μέσα σε ένα πλαίσιο νομικών δεσμεύσεων ή δυνατοτήτων και νομίζω ότι έτσι είναι το σωστό να λειτουργήσουν όλοι. Τελικά αυτή η αναστάτωση, γιατί μπήκαν και άλλοι παραγωγοί. Δεν υπάρχει αναστάτωση, είναι μια διαφοροποίηση όσον αφορά. Η κυρία Μαλέα είπε το εξής επίσης. Είμαστε στην Καστοριά. Μετά που πέρασε πολλά και με τα κρούσματα. Γνωστά τα προβλήματα. Πώς θα βάλουμε 25 παιδιά στην τάξη από τη νέα χρονιά υποχρεωτικά. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο μπορεί να το καταθέσει. Το βάζετε κι εσείς αυτό το ερώτημα, σαν διευθυντή, κυρία Μαλέα. Ήδη το έχουμε βάλει το ερώτημα αυτό στο αρχικό μας έγγραφο που στείλαμε και στην περιφέρεια. Άρα σε αυτό το κομμάτι κι εσείς προβληματίζεστε, αυτό καταλαβαίνω. Εννοείται ότι προβληματιζόμαστε. Κάθε εκπαιδευτικός προβληματίζεται και κάθε Καστοριανός νομίζω. Και είναι απλό νομίζω να το σκεφτούμε. Αν εδώ τώρα λέμε 2 μέτρα απόσταση, παιδί με παιδί. Μόνο ένα θρανείο με 25 παιδιά πρέπει να έχουμε γήπεδο για να τα βάλουμε. Το θεωρούμε λογικό αυτό που λέτε. Από εκεί και πέρα ότι η τοποθέτησή μας εστάλει εκεί που έπρεπε να σταλεί στις προϊστάμενες αρχές. Υπήρξε απάντηση και επί της απαντήσεως λειτουργούμε. Δεν αυθαιρετούμε και δεν λειτουργούμε σαν άτομα. Υπάρχει μια διαδικασία που σεβόμαστε άπαντες. Σας είπα και προηγουμένως δημόσιοι υπάλληλοι είμαστε. Λειτουργούμε με βάση οδηγίες και νόμους. Κανείς δεν μπορεί να μας κατηγορήσει γιατί ό,τι κάνουμε. Πρώτα απ' όλα έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας ότι το κάνουμε προς το καλό των παιδιών κυρίως και προς την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. Χωρίς να αδικείται και κανένας. Έτσι, χωρίς ιδιαιτερότητες και χωρίς καμία ιδιαίτερη μεταχείριση. Ισχυρίστηκαν επίσης οι αδελφοί σας ότι όλα αυτά γίνονται για οικονομικούς λόγους. Αυτό ήταν μια ακόμη παράμετρο. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο οικονομική λόγη. Και ότι τα παιδιά δεν είναι νούμερα να τα μετράμε με πόσα λεφτά μπορούμε να γλιτώσουμε. Είναι ψυχές. Δεν υπάρχει κανείς που να διαφωνεί σε αυτό. Καμιά εκπαιδευτική διαδικασία δεν προβλέπει 25 παιδιά να γίνει και σωστή δουλειά. Καταρχήν μπορεί να γίνει. Δεν διαφωνεί κανείς. Ότι μπορεί ας πούμε μία τάξη να λειτουργήσει καλύτερα με έναν ιδανικό αριθμό μαθητών, αλλά ο αριθμός αυτός 25 έγινε για τις πρώτες εγγραφές έτσι, για την πρώτη τάξη και για την πρώτη εγγραφή στα νηπιαγωγεία, έγινε μετά από κάποια μελέτη, έγινε μετά από κάποια συζήτηση στη Βουλή, υπήρξε μια ψήφιση, καταλήξαμε κάπου και καλούμε. Αλλά ότι ψηφίστηκε κάπου δεν σημαίνει ότι αυτό που ψηφίστηκε είναι και το σωστό, έτσι. Μα έτσι είναι. Θέλουμε να ζήσουμε σε μια σύνομη. Σε μια ευνομούμενη πολιτεία ή θέλουμε να ζούμε σε μια πολιτεία ότι ο καθένας κάνει τα δικά του. Επειδή ψηφίστηκε είναι νόμιμο. Δεν σημαίνει ότι όμως επειδή ψηφίστηκε είναι και το σωστό. Αυτό θέλω να πω. Εμείς καλούμαστε να εφαρμόσουμε μια διαδικασία που έχει ψηφίσει η Βουλή των Ελλήνων. Σωστά. Εάν δεν ήταν έτσι, προφανώς θα λειτουργούσαμε διαφορετικά. Εμείς τι λέμε τώρα.
Μέχρι που να αλλάξει αυτό, γίνονται αγώνες. Συνδικαλιστικοί, διαμαρτυρίες. Θα πορευτούμε με αυτό. Το ρεζουμέ είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας νόμος. Αυτός ο νόμος εφαρμόζεται και φαίνεται ότι θα δούμε πώς θα λειτουργήσει από Σεπτέμβριο. Μάλιστα. Από Σεπτέμβριο που θα ανοίξουν τα σχολεία θα λειτουργήσουν με βάση αυτόν τον νόμο. Να σας πω τώρα, πολλές φορές γινόμαστε ειδικότεροι των ειδικών χωρίς να έχουμε τα στοιχεία της έρευνας και χωρίς να μπορούμε να στοιχειοθετήσουμε πρόταση ίδιου διαμετρήματος, ίδιου ύψους, ας πούμε, με αυτή που έχει κατατεθεί από το Υπουργείο Παιδείας και τη Βουλή των Ελλήνων. Εντάξει, εδώ όπως μας είπαν, φωνάζει όλη η Ελλάδα. Δεν φωνάζει φυσικά μόνο η Καστοριά. Εντάξει, όλη η Ελλάδα φωνάζει, αλλά όλη η Ελλάδα ψηφίζει μέσω αντιπροσώπων που είναι οι βουλευτές, που είναι το κυβερνών κόμμα, που είναι το Υπουργείο μας. Πώς θα γίνει δηλαδή. Φωνάζει όλη η Ελλάδα. Να το συζητήσουμε αυτό. Ποια Ελλάδα φωνάζει. Οι συνδικαλιστές εκπαιδευτικοί γι' αυτό το θέμα. Ωραία. Ωραία. Και, εντάξει, και να βέβαια δεν πρέπει να παραλείψω ότι όντως υπήρξαν μηνύματα από γονείς στην εκπομπή μας, οι οποίοι ήταν ανήσυχοι. Και επειδή δώσαμε και κάποια παραδείγματα χθες, δηλαδή εγώ αν είχα ένα παιδί στον υπηαγωγείο ή να πάει πρώτη δημοτικού, δεν θα ήμουν σίγουρος ότι θα πάει στην Καλυθέα. Να σας πω και κάτι, πώς θα επιλέγει το δικό μου το παιδί κάποιο άλλο παιδί, ποιο θα πάει Καλυθέα και ποιο θα πάει παραδείγματα. Ποιος θα το αποφασίσει αυτό. Μα ακούγαμε χθες και για κληρώσεις ακόμη. Είναι αλήθεια αυτά. Ναι, ακούστε να σας πω κάτι. Με βάση, ας πούμε, το νομοσχέδιο που έχει ψηφιστεί και την οδηγία που έχει σταλεί και σε εμάς και στα σχολεία, ορίζεται πως κανένα τμήμα δεν θα πρέπει να λειτουργεί με λιγότερο από 15 παιδιά. Μάλιστα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ότι κανένα τμήμα δεν θα πρέπει να έχει, πάνω από θα μπορεί να έχει μέχρι 25 παιδιά. Ναι, όχι πάνω από 25. Ναι, σε αυτήν τη λογική, λοιπόν, όταν ένα σχολείο δηλώνει ότι έχω 28 παιδιά, 27 παιδιά, είτε θα πάρει από όμορα σχολεία ώστε να φτάσει στα 30 και εκεί να μοιράσει σε δύο τμήματα και να έχει 15 και 15, είτε να δώσει τρία παιδιά, δύο παιδιά σε διπλανά όμορα σχολεία, τα οποία έχουν περιθώριο να τα φιλοξενήσουν γιατί έχουν μικρά τμήματα, ώστε να ισορροπήσει κατά κάποιον τρόπο το τμήμα του ενός με το τμήμα του αλλού νηπιαγωγείου. Δεν μπορεί ένα νηπιαγωγείο ή ένα σχολείο να έχει 10 παιδιά σε μία τάξη και το άλλο να έχει 30. 28, ας πούμε. Εντάξει. Ναι, και πώς από τα 30, με ποια διαδικασία θα πολυγούν κάποια από τα 30 μάλιστα, να πάνε σε αυτό το παιδί. Εδώ έχουμε μερικά κριτήρια. Ποια είναι αυτά τα κριτήρια? Πρώτον, να μην έχουν αδερφάκια σε συστεγαζόμενο σχολείο. Να μην έχουν αδερφάκια στο ίδιο σχολείο που είναι λίγο μεγαλύτερα. Να υπάρχει δυνατότητα, ας πούμε, επιλογής των μαθητών αυτών με βάση την απόσταση από τα όμορα σχολεία. Δηλαδή, ποιο είναι λίγο πιο κοντά στο άλλο σχολείο που είναι δίπλα, αυτό το παιδί θα έχει προτεραιότητα στο να μετακινηθεί. Εντάξει, γίνονται με μια λογική, υπάρχει μια σειρά σε αυτό, τηρείται απόλυτα, έγινε μετά από συνεννόηση και με τις συναδέλφισες του νηπιαγωγούς ενώ ή τους διευθυντές συναδέλφους των δημοτικών σχολείων και νομίζω ότι δεν έχει κανείς λόγο να πει ότι έγινε κάτι παράτυπο, έγινε κάτι με ιδιαίτερο τρόπο κτλ. Δεν νομίζω ότι συνέβη κάτι τέτοιο. Έρχονται και ερωτήματα. Αν ένα παιδί επιτρέπεται να αλλάξει σχολείο, αν είναι να πάει από μικρά νήπια στα μεγάλα. Από τα μικρά νήπια να πάει στα μεγάλα. Ναι. Εφόσον εγγραφή, μιλάμε για τις πρώτες εγγραφές τώρα, θα επιτραπούν ή δεν θα επιτραπούν. Δεν μιλάμε για τα υπόλοιπα. Δεν μιλάμε για τα υπόλοιπα. Το διευκρινίζουμε αυτό. Όχι, τις πρώτες εγγραφές. Κάνει ο γονέας την αίτηση. Ξέρουν οι γονείς που γράφουν για πρώτη από φορά. Από τα μικρά στα μεγάλα νήπια, λοιπόν, δεν ασχολείται αυτός ο γονέας τώρα με αυτό που συζητάμε. Μα ήδη είναι εγγεγραμμένα αυτά τα παιδιά. Εντάξει. Είναι στο σχολείο, λειτουργεί το σχολείο με αυτά τα παιδιά που ξέρουν. Όταν εγγράφονται άλλα παιδιά, εμείς επιτρέπουμε ή δεν επιτρέπουμε την εγγραφή σε αυτό το σχολείο. Ωραία. Ή στέλνουμε αυτά τα παιδιά σε διπλανό σχολείο, όπου μπορεί, ας πούμε, να οριστεί το τμήμα στους αριθμούς που είπαμε προηγουμένως. Αλλά για να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Νατσούλη. Τα νηπιαγωγεία, τουλάχιστον μέσα στην πόλη της Καστοριάς, έχουν αποστάσεις τέτοιες που δεν είναι απαγορευτικές στο να μετακινηθεί από το ένα σχολείο στο άλλο. Να σας θυμίσω ότι πολλά από αυτά συλλειτουργούσαν πριν από κάποια χρόνια και βέβαια οι συνθήκες εδώ της μετακίνησης γίνονται με τρόπο που διευκολύνουν, νομίζω, τους πολίτες. Είναι όμως βασικό το να ξέρει ο γονέας από την αρχή σε ποιο νηπιαγωγείο θα πάει το παιδί του. Ποιο τμήμα θα συνεχίσει. Προσέξτε τώρα τη συνέχεια της ερώτησης. Είπατε ότι ένα παιδί από την πρώτη στη δευτέρα δεν μπορεί να αλλάξει νηπιαγωγείο. Εδώ λέει τη δική μας περίπτωση, μας άλλαξε. Από την πρώτη τάξη στη δευτέρα τάξη εννοείται. Από την πρώτη νηπίων στη δευτέρα νηπίων. Ναι. Εμάς λέει, γιατί μας άλλαξαν τότε σχολείο και από το 10ο νηπιαγωγείο μας πήγαν στο 11ο.
Να σας πω κάτι, το 10ο με το 11ο νηπιαγωγείο είναι συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία και έχουν κοινή χωροταξική κατανομή. Ναι. Έχουν κοινή περιοχή, ας πούμε, από όπου τα παιδιά πηγαίνουν και εγγράφονται. Άρα δεν είναι άλλα κτίρια, λέτε. Να σας πω ότι εκεί στο 10ο και το 11ο έγινε μια συζήτηση που όπου δεν μπορεί το ένα νηπιαγωγείο να έχει 10-12 παιδιά και το άλλο να έχει 40. Είναι κοινή χωροταξική κατανομή και η κατανομή των μαθητών γίνεται μετά. Είναι σε ένα κτίριο, πώς είναι και το 10ο και 11ο, τι ακριβώς. Το 11ο συστεγάζεται στο χώρο του Στιχλό υπέρα στο 1ο το δημοτικό σχολείο μαζί με το ειδικό δημοτικό σχολείο και το ειδικό νηπιαγωγείο. Άρα είναι όλα τα παιδιά 10ο, 11ο είναι ίδιο κτίριο, αυτό λέω. Λογικό. Όχι μόνο είναι ίδιο κτίριο, είναι στον ίδιο χώρο που λειτουργούν. Να σας πω ότι και το ολοήμερο σχολείο. Το ολοήμερο πρόγραμμα που εφαρμόζεται εκεί γίνεται κοινή συνενέση και είναι παιδιά και από το Άρα λοιπόν και αυτή από το είναι η εξαίρεση των κανόνα που είπατε νωρίτερα. Μα είναι έτσι. Δηλαδή τώρα εξυπηρετείται και το ένα και το άλλο να έχουν ισόβαθμο αριθμό ας πούμε παιδιών στα τμήματά τους. Απλά φαντάζομαι ότι η ερώτηση έρχεται γιατί το παιδί αλλάζει ένα σχολικό περιβάλλον. Πάει σε κάποια άλλη τάξη με κάποια άλλα παιδιά. Ναι, και αυτό εντάξει, καταλαβαίνουμε τώρα ότι επειδή τα παιδιά τα συνήθισε και έγιναν μια παρέα, ας πούμε, στην πρώτη. Μα μπορούν τα παιδιά να είναι μαζί και στο ολοήμερο, μπορεί να είναι συνέχεια μαζί και στις εκδηλώσεις. Συνήθως αυτά τα σχολεία συλλειτουργούν. Αντί να είναι στη μία αίθουσα. Ότι θα χάσει τους φίλους του οποίους γνώρισε και είναι πολύ ευαίσθητες αυτές οι ηλικίες των παιδιών. Το καταλαβαίνουμε, αλλά ανάγκα και θεοί πείθονται. Τι να κάνουμε δηλαδή, όταν τα τμήματα εδώ είναι 25 και στην άλλη είναι 10. Εκεί λοιπόν τι γίνεται με κλήρωση, θα πάνε τα παιδιά λοιπόν. Λογικό είναι να γίνει κάποια διαδικασία κλήρωση. Η οποία μπορεί να γίνει αλφαβητικά, μπορεί να γίνει με βάση τα κριτήρια που βάζουν. Τους είπα, λέμε κλήρωση, γι' αυτό σας το λέω. Όχι, δεν είναι απόλυτο αυτό. Μπορεί να γίνει και με κλήρωση. Μπορεί να γίνει και με κλήρωση. Μπορεί όμως να γίνει μετά από συνεννόηση των προϊσταμένων των νηπιαγωγείων, όπου ρυθμίζουν ας πούμε, τα κριτήρια τα οποία τους εξυπηρετούν για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου. Ναι. Τώρα μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες δηλαδή και διηλίζουμε τον κόνοπα. Το βασικό στοιχείο μας είναι εδώ. Να έχουμε ισάριθμα τμήματα, να μην είναι το ένα υπερφορτωμένο και το άλλο είναι ολιγομελές. Και στη συνέχεια να δούμε πώς θα λειτουργήσουμε τον καλύτερο τρόπο προς όφελος των μαθητών. Τώρα, αυτά είναι τα κριτήρια που θέλουμε. Κάτι τελευταίο, κύριε Βουτσιάδη. Επειδή ακούσαμε χθες από τους συνομιλητές μας ότι ασκούνται πιέσεις στους εκπαιδευτικούς να στείλουν τις καταστάσεις. Όχι πιέσεις. Το πιέσεις μπορεί να το λάβει ο καθένας ό,τι καταλαβαίνει. Εντάξει, τώρα πιέσεις δεν βάλαμε κανένα το μαχαίρι στο λαιμό. Ωραία. Ο κύριος Δέλλας είπε να μην στείλουν τις καταστάσεις αυτές, γιατί τα στοιχεία τα ξέρετε από 30 Μαΐου. Εντάξει. Αν δεν τα στείλουν οι εκπαιδευτικοί, το ερώτημα είναι αν δεν τα στείλουν, έχουν κυρώσεις. Ακούστε να σας πω κάτι. Κάθε υπάλληλος, κάθε δημόσιος υπάλληλος οφείλει να λειτουργεί με βάση τις οδηγίες της προϊστάμενης αρχής. Εάν δεν το κάνει αυτό, είναι υπεύθυνος των κυρώσεων οι οποίες προβλέπονται. Μάλιστα. Όμως δεν θέλω να φτάνουμε σε αυτή τη λογική. Ναι, ναι. Εντάξει. Ναι. Τώρα το να μην στέλνουν, το να μην κάνουν, το να μην πηγαίνουμε στο σχολείο, το να μην κάνουμε αυτό, το να μην κάνουμε τ' άλλο, είναι ερμηνείες προσωπικές που όποιος τις λέει αναλαμβάνει και την ευθύνη των λόγων του. Έτσι. Από τις μονάδες λοιπόν τις οποίες έχετε στην δική σας ευθύνη. Πόσοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να στείλουν καταστάσεις και πόσοι τις έχουν στείλει μέχρι σήμερα. Άπαντες οφείλουν και άπαντες έχουν στείλει. Άπαντες έχουν στείλει. Φυσικά. Μάλιστα. Εντάξει. Μα δεν μπορεί να εξαιρεθεί κανένας. Δεν κάνουμε εδώ πέρα, σας είπα, προσωπικές επιλογές. Ωραία. Και δεν δεχόμαστε προσωπικές ερμηνείες. Η πολιτεία λειτουργεί. Ο νόμος υπάρχει. Η εφαρμογή του είναι υποχρεωτική. Τι να σας πω περισσότερο. Τι να κάνουμε τώρα. Ο συνδικαλιστής μπορεί να λέει κάποιες προτάσεις που να ξεφεύγουν τις υφιστάμενες νομικές διαδικασίες. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και εφαρμοστέο που προτείνεται. Εντάξει, εφαρμόζουμε τον νόμο. Όχι αυτό που λέει ο συνδικαλιστής. Ο συνδικαλιστής οφείλει να κάνει τον αγώνα του, ώστε με τον τρόπο του να αλλάξει τον νόμο. Αν μπορεί να αλλάξει τον νόμο, μακάρι και από εκεί και πέρα θα εφαρμόσουμε αυτό που αυτός έλεγε. Αυτός είναι και ο τελικός στόχος από μας. Είπαν, μα έτσι είναι. Ο συνδικαλισμός αυτόν τον ρόλο έχει. Να προτείνει, να αγωνιστεί για να τροποποιήσει κάποιους στις νομικές διατάξεις και να καταφέρει αυτό που ονειρεύεται ο κάθε συνδικαλιστής. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, κύριε Πουτσιάδη. Κύριε Ρατσούλη, εγώ σας ευχαριστώ και να σας παρακαλέσω για ό,τι νομίζετε ότι έχετε στην αντίληψή σας και αφορά την εκπαίδευση, ιδιαίτερα την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Θα ήθελα να το συζητάμε έτσι όπως μα φυσικά, γι' αυτό και εμείς θέλουμε να ακούμε πάντα όλες τις πλευρές. Εντάξει.
Ένα πράγμα να είστε επιφυλακτικοί, αυτά που λέγονται και φημολογούνται, διότι πάντα δεν έχουν και την αλήθεια μέσα τους. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ που ήσασταν και εσείς στην εκπομπή. Να είστε καλά, ευχαριστώ εσάς και εύχομαι καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Γιατί έκλεισαν και τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία παρεμπιπτόντας την Παρασκευή. Την προηγούμενη εβδομάδα δηλαδή αποχαιρετήσαμε τα παιδιά. Με έναν άλλον τρόπο φέτος δεν υπήρχαν ούτε γιορτές ούτε. Ναι, υπήρχαν κάποιες περιορισμένες εκδηλώσεις βέβαια. Εύχομαι όλοι να είμαστε καλά. Το καλοκαίρι να το χαρούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έχοντας κατά νου ότι υπάρχει ο ορισμός της ατομικής ευθύνης. Ωραία. Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ, να το προσέξουν άπαντες, εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές, ώστε το Σεπτέμβριο που θα γυρίσουμε να είμαστε πρώτα όλοι. Ωραία. Καλά. Βασικό αυτό. Να είμαστε όλοι καλά. Θα βρούμε. Ξέρετε, πολλές φορές εφαρμόζονται κάποιες αποφάσεις οι οποίες ισχύουν σήμερα, μπορεί το Σεπτέμβριο να τροποποιηθούν. Η παιδεία, όπως και όλη η κοινωνία μας, είναι ζωντανός οργανισμός. Κάτι γίνεται σήμερα και κάτι συζητιέται και αλλάζει αύριο. Εντάξει. Ένα πράγμα να θυμίσω ξανά, ότι είμαστε εδώ για να κάνουμε ό,τι μπορούμε προς το καλό των μαθητών. Ωραία. Σας αφήνουμε κύριε Πουτσιάδη. Καλή σας ημέρα. Γεια σας και καλό καλοκαίρι. Καλό και καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.